αυλαία για έναν μεγάλο ασφαλιστή και επιχειρηματία που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην επιχειρηματική ζωή του τόπου και στην ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις ζωής με τις οποίες συνέδεσε το όνομά του. Δεν ήξερα ούτε όλη του τη ζωή, ούτε όλες του τις δραστηριότητες. Γνώρισα ένα κομμάτι τους. Η τύχη μας έφερε κοντά δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 1988, αν θυμάμαι, όπου με κάλεσε να συζητήσουμε για να δουλέψουμε μαζί. Κάτι που τελικά δεν έγινε. Τη δεύτερη τον γνώρισα σαν πρόεδρο της Ένωσης από το 1998 μέχρι το 2003, 5 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του πολλές φορές και να γνωριστούμε καλύτερα. Τότε είδα και γνώρισα έναν άνθρωπο οξυδερκή, δημιουργικό και πρακτικό. Έναν άνθρωπο επίμονο και ακαταπώνητο. Ένα κοσμοπολίτη και bon viver. Έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε όρια, έβαζε συνεχώς ψηλούς στόχους και έπαιρνε ρίσκα. Έναν άνθρωπο που ήταν πάντα δίπλα στους εργαζόμενους του και ήξερε να τους ανταμείβει, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Έναν άνθρωπο που ήθελε να έχει πάντα μαζί του τους καλύτερους. Έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε με τους πολιτικούς, αλλά δεν δίσταζε και να τους κοντράρει όταν το έκρινε σωστό. Καλό ταξίδι, Δημήτρη Κοντομινά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.